εξαιτίας της κυβέρνησης Σαμαρά και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εκείνης της εποχής, δίνουμε το σήμα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την υπόθεση για να κερδοσκοπήσουν πολιτικά, να το κάνουν. Τους ενθαρρύνει ο κύριος Καμένος όσο και ο κύριος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, στο τέλος δεν θα ωφεληθούν αυτοί, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Θα ωφεληθούν οι Βελόπουλοι, η Χρυσή Αυγή, όλα τα ακροδεξιά μορφώματα που αυτή τη στιγμή παίρνουν θέση σε σχέση με αυτό το θέμα. Και δυστυχώς η χώρα θα ξαναζήσει κάτι που με δραματικό τρόπο έζησε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θυμήθηκα, ας πούμε, παρόμοια περίπτωση. Ζήσαμε και εμείς κυβερνήσεις του 9-10 από τους Καμένους της εποχής εκείνης μέσα από το κόμμα μας, οι οποίοι υπονόμευαν την κυβέρνηση ως τότε βουλευτές και οι οποίοι περνούσαν το μήνυμα και στον ελληνικό λαό και στην αντιπολίτευση μέσα από τα ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ τότε εκείνης εποχής, ότι αυτή η υπόθεση μνημονίου είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να την παλέψουμε στους δρόμους για να απαλλαγούμε από αυτή. Αποδείχθηκε ότι τελικά και εκείνοι παίζανε ένα εσωκομματικό, άθλιο εσωκομματικό παιχνίδι, οι τότε βουλευτές μας, και κάποιοι από αυτούς είναι και σήμερα βουλευτές, ευρωβουλευτίνες κλπ. Στο Κίνημα Αλλαγής, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εντάξει, γιατί στην πορεία είδαμε και αρκετούς να μετακινούνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς πάλι η χώρα ζει αυτή την άθλια περίπτωση ενός πολιτικού προσωπικού, το οποίο κερδοσκοπεί κομματικά πάνω σε μεγάλα εθνικά θέματα. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Ραγκούση, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι γνωστό ότι έχετε μια τελείως διαφορετική άποψη και ένα τελείως διαφορετικό προσανατολισμό από την κεντρική θέση του Κινήματος Αλλαγής αναφορικά με τη συμφωνία. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το σκέλος, πριν πάμε στο σκέλος Νέα Δημοκρατία και άκρα δεξιά, γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό εχθές να κάνει εδώ πέρα μια σύνδεση. Έχετε πει στο παρελθόν, και θα το διαβάσω ακριβώς, ότι αλίμονο στην ψηφοφορία, αλίμονο αν το Κίνημα Αλλαγής δηλαδή έναντι της συμφωνίας καταντήσει να ταυτιστεί με τον Όρμπαν των Βαλκανίων, τον οποίο έχετε χαρακτηρίσει και έχετε ταυτίσει με τον δικό μας αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω βαθιά και το επαναλαμβάνω αλίμονο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί πέραν όλων των κυρία Μπουσδούκου, πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε μια ιστορία. Εμείς ως χώρος, όχι ως Κίνημα Αλλαγής, αλλά ως ΠΑΣΟΚ, έτσι. Παιδιά του ΠΑΣΟΚ είμαστε όλοι. Με εξαίρεση το ποτάμι του κ. Θοδωράκη και τα παιδιά της Δημάρ, τους φίλους της Δημάρ. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια ιστορία. Εμείς υπερασπιστήκαμε και διατρανώσαμε την πίστη μας στην ενδιάμεση συμφωνία που κατάφερε και πέτυχε τότε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, μετά σας θυμίζω από την επιβολή του εμπάργκο, που ήταν το πιο βίαιο μέσα σε ειρηνικές συνθήκες, μέσω που μπορούσε να υιοθετήσει η χώρα μας για να πιέσει τους Σκοπιανούς να πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε να πάρει από αυτό που είχε χάσει, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εκείνη η συμφωνία ήταν χειρότερη από αυτήν εδώ. Γιατί εκείνη η συμφωνία έδινε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το όνομα Φίρομ. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αν οι Σκοπιανοί μπουν σήμερα με το όνομα Φίρομ, με βάση τηρώντας την ενδιάμεση συμφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου, την ώρα που 130 τόσα κράτη σε όλο τον κόσμο τους έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία, έχει τελειώσει το όνομα του ονόματος σε βάρος μας και υπέρ τους, έχει τελειώσει κατά συνέπεια και το όνομα της ταυτότητας, καθώς επίσης και της γλώσσας. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το παρελθόν και βλέποντας τώρα μια συμφωνία η οποία είναι προς τιμή του κυρίου Τσίπρα που αναγνώρισε δημοσίως ότι πάρα πολύ οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή μια πολιτική ηγεσία στα Σκόπια η οποία δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες της Φίρομ. Γιατί έχει τη φιλοδοξία να ταυτιστεί με την είσοδο της Φίρομ ή αύριο της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό τα δίνει αυτά. Δεν θα τα έδιναν αλλιώς. Άρα λέω ότι δεν μπορεί. Το ερώτημα που προκύπτει είναι καταρχάς. Πρέπει να ψηφιστεί η συμφωνία. Καταρχάς. Η απάντησή μου για να την κλείσω. Εάν η Φόφη Γεννηματά είναι ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλήσατε σε πρώτο πληθυντικό για όσους είστε ΠΑΣΟΚ, γιατί εδώ πέρα είναι γνωστό τη ΠΑΣΗ ότι υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και όχι μόνο. Έχετε ασκήσει και κριτική στη Φόφη Γεννηματά. Και σε αυτό ασκώ κριτική, γιατί δεν έπρεπε να πάρει αυτή τη θέση. Και μάλιστα κόντρα στη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του Πολιτικού Συμβουλίου που ίδια διόρισε και καθιέρωσε ως ανώτατο όργανο ενός κόμματος. Ναι, αλλά ηγείται, λέει, και είναι εκείνη η οποία δίνει τον τόνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε όλες τις δυνάμεις που αποτέλεσαν το κοινάλ. Γι' αυτό το ηγείται. Ηγείται, αλλά λευκή επιταγή δεν έχει πάρει, κυρία Γεννηματά, από κανέναν. Κυρία Γεννηματά, αγαπητή κυρία Μπουσδούκου, μπορεί να είναι νικήτρια των εκλογών, των εσωκομματικών που είχαμε τον Νοέμβριο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχει πάρει λευκή επιταγή και ενώ συγκεκριμένα ότι δεν είχε πάρει την απόλυτη πλειοψηφία. Την κυρία Γεννηματά μπορεί να την επέλεξαν οι περισσότεροι στον πρώτο γύρο από όλους τους υπόλοιπους από εμάς, αλλά την επέλεξε το 42% και δεν την επέλεξε το 58%.
Η κυρία Γεννηματά στον πρώτο γύρο πήρε 42%, άρα είναι μία μειοψηφία. Η μεγαλύτερη μεν μειοψηφία δε. Δεύτερον, δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατική, αν θέλετε, σοκαριστική απόφαση μιας ηγέτιδος, την οποία όλοι την περιβάλαμε με εμπιστοσύνη και της οποίας της είπαμε προχώρα, κάνε τις επιλογές σου και ακολουθούμε. Ναι. Να κάνει τις επιλογές της, η επιλογή της η κεντρικότερη και σημαντικότερη να είναι να διορίσει ένα πολιτικό συμβούλιο εξαμελές και στη συνέχεια στην πρώτη διαφωνία, και μάλιστα λέγεται, εγώ δεν είμαι στο, ευτυχώς έχω φτάσει να λέω, δεν συμμετέχω σε αυτό το όργανο, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τους 5 από τους 6 να πει τώρα πια εγώ το καταργώ αυτό το όργανο και το καθιστώ συμβουλευτικό. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και πουθενά όλα αυτά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν που έφτασε απέναντι με έναν εκ των οποίων να είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος τελικά και αποχώρησε. Εσείς αυτή την εξέλιξη πώς την αξιολογείτε? Καλά έκανε και έφυγε, και αν ναι, εγώ... για ποιον? Άσχημα έκανε και έφυγε, και αν ναι, για ποιον? Καταρχάς, θα σας πω ότι εμένα η γνώμη μου, γιατί την είχα πει όπου έπρεπε να την έχω πει, ήταν από την πρώτη στιγμή. Θέλω να δούμε, συγγνώμη για τη διακοπή, και παρακαλώ, το tweet, γιατί το πέτυχα εχθές, αυτό το οποίο αναρτήσατε με ένα απόσπασμα από συνέντευξή σας στην εφημερίδα των, παρακαλώ, Συντακτών. Παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να το δούμε. Με το ερώτημα, επίσης υποερώτημα για οικονομία του χρόνου, πριν απαντήσετε, τι έχουμε να πούμε, τι έχετε να πείτε τις επόμενες ημέρες? Μέρος αυτό να ακούτε ήδη. Σας ακούμε. Το βλέπω από το Twitter μεταξύ. Νομίζω ότι έπρεπε να περιμένω λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ πρώτον όπου έπρεπε να πω, έχω πει ότι ήταν απολύτως λάθος όλη αυτή η επιλογή, και έξω από την εντολή που δώσανε και την προσδοκία και την ελπίδα που απέκτησαν μαζί μας 212.000 άνθρωποι, όλα όσα αποφάσισε η κυρία Γεννηματά μαζί με τον κύριο Θεοδωράκη για τη συνέχεια. Δηλαδή, να μην εκλεγούν αμέσως όργανα, να μην έχουμε ένα κανονικό συνέδριο, να πάμε με διαδικασίες διορισμένων οργάνων παντού. Άρα από την αρχή ήταν λάθος. Άρα από την αρχή ήταν λάθος, το οποίο λάθος το έκανε η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Θεοδωράκη. Από τη στιγμή όμως που αυτή έγινε η επιλογή, έπρεπε να γίνει σεβαστή μέχρι τέλους. Και εδώ από τον Σταύρο Θεοδωράκη, εννοείται. Όχι, από την κυρία Γεννηματά. Διότι η κυρία Γεννηματά, από την ώρα που επέλεξε να φτιάξει αυτό το πολιτικό συμβούλιο, θα το λειτουργήσει όπως ορίζουν οι κανόνες της δημοκρατίας, ως πολιτικό συμβούλιο, και θα φροντίσει να λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο οι διαδικασίες και οι αποφάσεις. Και όχι να το καταργήσει επειδή διαφώνησε μαζί του. Το όργανο μαζί της. Άρα, για να καταλήξω στην ερώτησή σας, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό που στήθηκε ήταν λάθος. Παρόλα αυτά, το σεβάστηκα, γιατί πήραν τις αποφάσεις και τις πήρε η κυρία Γεννηματά. Τώρα η ευθύνη για όσα συμβαίνουν, τα παγκοσμίως πιθανότατα, και το λέω με βαθιά λύπη, για να μην σας πω και ανθρώπινα και οργή, αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά, ξέρετε, στα καφενεία της Πάρου που ήμουν αυτές τις μέρες, ξέρετε τι λέει ο κόσμος, αυτοί διαλύσανε πριν καλά-καλά ξεκινήσουν. Να. Αυτά λοιπόν τα πρωτοφανή εξελίσσονται με αποκλειστική ευθύνη της κυρίας Γεννηματά. Διότι έκανε τη λάθος επιλογή και στη συνέχεια με ένα δεύτερο και μεγαλύτερο λάθος πήγε να διορθώσει την πρώτη της λάθος επιλογή. Το επόμενο ερώτημα, γιατί αλλά έχουμε δεν γίνεται όμως, γιατί έχουμε εκτεθεί όλοι. Με συγχωρείτε, να το πω γι' αυτό. Άρα, ποια είναι η επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά, για ξέρω, το Πασόκ? Να σας πω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Καταρχάς, ξέρετε, η εμπιστοσύνη, το πιο κρίσιμο και πιο δύσκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στη σχέση του πολίτη. Ο χώρος. Με αυτό τώρα που έγινε χθες με τον Θεοδωράκη, δεν είναι είδος διάλυσης. Σας λέω, στα καφενεία της Πάρου αυτό λέγανε. Λέγανε, πάει, αυτοί πριν ξεκινήσουν διαλύσανε. Τι περιμένει κανείς να πει? Να πει ότι ο Θεοδωράκης έχει μισό 100% και δεν μας πειράζει, άμα φύγει θα πάει. Ποιος είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα σε όλο αυτό το κλίμα? Όντως είναι τόσο κοντά στην άκρα δεξιά, όσο και εσείς έχετε πει, όσο και από τον Πρωθυπουργό ακούσαμε χθες να λέει η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, προσωπικά πρέπει να σας πω, αγαπητή κύριε Μπουσδούκου, ότι έχω χάσει πάσα ιδέα από την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και ο λόγος είναι γιατί και στο θέμα του μνημονίου και στο θέμα τώρα με τη Φύρο έχουν παίξει ακριβώς με μαθηματική ακρίβεια το ίδιο βρώμικο εθνικά παιχνίδι. Δηλαδή, στο μνημόνιο χρεοκοπήσαν τη χώρα, της ξοδέψαν τα λεφτά κυβερνώντας την πενταετία 2004-2009, και αφού τη χρεοκοπήσαν τη χώρα, μετά όταν έρθε το μνημόνιο, βγάλαν τον κόσμο στους δρόμους με τους αγανακτισμένους για να κερδοσκοπήσουν κομματικά. Τώρα με το Σκοπιανό. Ενώ έχουν αυτοί προκαλέσει το 92 το πρόβλημα. Στα χέρια τους χάθηκε τότε όλη η υπόθεση του Σκοπιανού. Ενώ μετά διαπραγματεύτηκαν ένα σωρό ονόματα που ήταν τρεις χειρότερα και ένα σωρό συμφωνίες τρεις χειρότερες από τη σημερινή, πάλι βγαίνουν απέναντι για να κερδοσκοπήσουν. Λοιπόν, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως εθνικά ανεύθυνο και εθνικά εξαιρετικά ζημιογόνο, για να μην πω και κάποια πιο βαριά έκφραση γύρω από αυτό. Λοιπόν, και υπ' αυτήν την έννοια,
καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όταν αυτά από τη μια συμβαίνουν και από την άλλη στο επίπεδο της διατύπωσης μιας εναλλακτικής πρότασης, το μόνο που ακούμε είναι τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή την ακροδεξιά της Ελλάδας, να εκπροσωπούν και να εκφράζουν την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, εγώ νομίζω ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός για το τι του επιφυλάσσει η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μας έχουν απομείνει. Αν γίνεται μονολεκτικές απαντήσεις, θα τολμήσω να ζητήσω τουλάχιστον, αν βλέπετε πρόωρες εκλογές. Μετά τα σημερινά του κυρίου Καμένου, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ουσιαστικά σήμερα ο κύριος Καμένος είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ξέρετε, λέμε ότι ο καθένας από την ώρα που αποφασίζει να αυτοεξευτελιστεί επιλέγει και τον τρόπο που θα αυτοεξευτελιστεί, όπως έκανε σήμερα ο κύριος Καμένος. Όλα αυτά τα θα πάω στο ΝΑΤΟ, αλλά θα ρίξω την κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι πια ο κύριος Καμένος ουσιαστικά είναι προανήγγυλο, θα ρίξει την κυβέρνηση. Ο λέγοντας δεν θα αφήσω να πάει η συμφωνία. Άρα εκ των πραγμάτων εδώ πέρα γεννάται μεγάλο θέμα. Δεύτερο ερώτημα, κύριε Ραγκούση, αν θα σας δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέται αρκετό κόσμο. Πώς να με δείτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και παραμένω, παρά το ότι κάποιοι λένε που άκουσα προηγουμένως να αναφέρετε εδώ ότι εγώ δεν είμαι πια στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι λοιπόν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, αγαπητή κύριε Μπουσδούκο, είναι να ξαναέρθω, όχι μόνο εγώ, όλοι μας σε επαφή με την εκλογική μας βάση, την ιστορική, τη συντελεσμένη προοδευτική παράταξη, την οποία εκπροσωπούσαμε ως ΠΑΣΟΚ, μεγάλο κομμάτι της οποίας έχει πράγματι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και εκπροσωπούν και από το οποίο εμείς έχουμε αποκοπεί και συνεχίζουμε να απομακρυνόμαστε όσο σήμερα η ηγεσία και η κυρία Γεννηματά ακολουθούν έναν δρόμο προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ως κίνημα αλλαγής. Αυτό λοιπόν που με νοιάζει εμένα είναι να πάμε ξανά σε αυτόν τον κόσμο κοντά, στη συντελεσμένη προοδευτική παράταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Φύγαμε για διαφημίσεις εμείς, κυρίες και κύριοι.